Φίλες και φίλοι, γεια σας εδώ από το πλαστικό της Ευκαρπίας, όπου σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας κυπέλου ανάμεσα στην Ομόνοια Σταυρούπολης και τον Παύλο Μελά. Πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ερασιτεχνών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας εδώ στο πλαστικό γήπεδο της Ευκαρπίας. Και όλα είναι έτοιμα σε λίγα λεπτά να ξεκινήσει αυτός ο αγώνας. Ύστερα από μακροχρόνια διακοπή των αερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, θα έχουμε την έναρξη με τον αγώνα κυπέλου ανάμεσα στις δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Και εμείς, το οποίο θα εκτελεστεί για τον Παύλο Μελά, στο πρώτο δοκάρι εκεί. Ένα σουτ και έχουμε το δοκάρι εκεί να βρίσκει συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επιμένουν οι του Παύλου Μελά. Το πολύ δυνατό σουτ από τον Σταμάτη τράνταξε εκεί το οριζόντιο δοκάρι του Λεπίδη, ενώ τώρα θα δώσει offside ο κύριος Παγώνης. Πρώτη πολύ καλή πάλι για τον Σταμάτη. Σταμάτης τώρα, Σταμάτης πάντα. Σταμάτης κάνει το shoot εκεί, θα περάσει μπάλα επικίνδυνα και θα φύγει τελικά σε out. Καλή στιγμή για τον. Η εκτέλεση τώρα από τον Παπαδόπουλο. Λεπίδη στο πρώτο δοκάρι, διώχνει εκεί. Έχουμε την μπάλα σε out τελικά, λέει ο ρέφερι. Κουμαλάτσιο, το διώξιμο το Λεπίδη, λάθος εκεί, τραγικό από τον τερματοφύλακα της Ομόνιας, τελικά διορθώνεται το λάθος αυτό. Η συνέχεια στο παιχνίδι μας. Δόπουλος βγάζει μια μπροστινή παλιά εκεί όπου έχουμε τώρα το διώξιμο της μπάλας. Όχι τελικά, τι θα δείξει τώρα ο ρέφερι εκεί. Να δούμε αν έχουμε ανατροπή του Παπαδόπουλου από το Βοβό. Κύριος Παγώνης, να δούμε τι θα δείξει τώρα. Και έχουμε την κόκκινη κάρτα για το Βοβό. Με 10 παίκτες πλέον η Ομόνια Σταυρούπολης. Η ανατροπή εκεί από τον Βοβό επάνω στον Παπαδόπουλο. Τελευταίος παίκτης θα αντικρίσει την κόκκινη κάρτα του ρέφερι. Βγαίνει από τα πλάγια ο Δαμιανίδης, θα πάρει την μπάλα από τον Παπαδόπουλο. Δαμιανίδης τώρα, Δαμιανίδης εκεί, Δαμιανίδης πάντα σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα βγάζει τη σέντρα, η κεφαλιά και έχουμε την μπάλα τελικά να φεύγει σε out. Καλή στιγμή. Σταμάτης τώρα, εκτέλεσε δυνατά εκεί, διώχνουν οι της Ομόνιας. Ένα σουτ, θα πέσει και θα πιάσει την μπάλα ο Λεπίδης. Σταμάτης, θα βγάλει την προστινή παλιά επικίνδυνα για το Σαλτήρι, κάνει το πλασέ αυτός και τον γκολ. Έχουμε το 0-1 για την ομάδα του Παύλου Μελά από την κάθε την παλιά του Σταμάτη. Ο Σαλτήρης είναι αυτός ο οποίος βρέθηκε απέναντι από το Λεπίδη, έκανε το σουτ. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Η ομάδα του Παύλου Μελά ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 της Ομόνιας Σταυρούπολης. Τίντσι, η ομάδα του Παύλου Μελά τώρα, το γύρισμα του για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος, νέο γύρισμα της μπάλας, το σουτ. Σωτήρια η απόκρουση από τον Λεπίδη, ο οποίος κρατάει το 0-1. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι μας, νέα σέντρα τώρα. Θα περάσει μπάλα εκεί. Έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Παγώνης δίνει την έναρξη του δεύτερου μήχρονου εδώ στο πλαστικό γήπεδο της Ευκαρπίας. Αγώνας κυπέλου, Ομόνια Σταυρούπολης, Παύλος Μελάς. Πρώτο μήχρονο βρήκε τον Παύλο Μελά να προηγείται με 0-1. Σλατίντσης. Προστινή παλιά του τώρα για τον Παπαδόπουλο. Εκεί Παπαδόπουλο στο σουτ. Σωτήρια ο Λεπίδης, κρατάει το 0-1. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Παπαδόπουλο. Τερματοφύλακα. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Νέο σουτ το οποίο γίνεται. Θα κοντράρει μπάλα. Προσπαθεί εκεί, κάνει το σουτ. Ο Πετσάκου ήταν. Θα πέσει και θα πιάσει ο Αθανασίου. Καλή στιγμή για την Ομόνια να φτάσει στην ισοφάριση. Και γλίγορα το δυνατό βολέ τώρα για το σταμάτη από τον Αθανασίου. Η μπάλα όμως. Σε αυτή την ψιλοκρεμαστή σέντρα. Περνάει μπάλα. Δαμιανίδη στο γύρισμά του και τον γκολ. Έχουμε το 0-2 για τον Παύλο Μελά από το γύρισμα του Δαμιανίδη. Ο Σλατίντσι είναι αυτός εύκολα ο οποίος θα τη στείλει στο βάθος της εστίας του Λεπίδη. Ο Παύλος Μελάς προηγείται πλέον με 0-2 της Ομόνιας Σταυρούπολης. Ένα σημαντικό Παύλο Μελά και το Σλατίντσι σε αυτή την προσπάθεια κάνει το σουτ, διώχνει ο Λεπίδης. Κερδίζουν πάλι τώρα η ομάδα του Παύλου Μελά με τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος, Παπαδόπουλος πάντα, Παπαδόπουλος και τον γκολ. Έχουμε το 0-3 από τον Παπαδόπουλο τον Παναγιώτη, ο οποίος από το λάθος εκεί κέρδισε την μπάλα, βρέθηκε απέναντι από τον Λεπίδη, τον πλάσαρε εύστοχα. Ομόνια Σταυρούπολης, Παύλος Μελάς 0-3. Τον Μαυρίδη, Μαυρίδης βγάζει μια σέντρα, το σούτ εκεί από τον Παπαδόπουλο και έχουμε ένα υπέροχο τέρμα από τον Παπαδόπουλο τον Παναγιώτη, ο οποίος κάνει το 0-4, το μονοκόμματο σούτ εκεί απευθείας.
παρά την προσπάθεια του Λεπίδη. Αυτή καταλήγει στη δεξιά του γωνία. Ομόνια Σταυρούπολης, Παύλος Μελάς, 0-4. Χατρίκ για τον...